Το παιχνίδι κρίθηκε στη φάση του πέναλτι. Εάν καταφέρναμε και σκοράραμε εκείνη την ώρα και με βάση ότι ο Ολυμπιακός δέχτηκε και κόκκινη κάρτα, θα ήταν εντελώς διαφορετικό. Είχαμε και τη βοήθεια του κόσμου, στους οποίους στο τέλος τους στεναχωρέσαμε και ζητάμε συγγνώμη. Να πω ότι ήμασταν καλύτεροι από τον αντίπαλό μας. Στο πρώτο ημίχρονο κάνουμε δύο πολύ καλές φάσεις με τον Gray. Μία έβαλε πλάτη τον κεντρικό αμυντικό, δεν τελείωσε καλά. Την άλλη την έβαλε ο τερματοφύλακας. Συνεχίσαμε στο δεύτερο ημίχρονο. Είχαμε επίσης δύο καλές φάσεις με δύο πλαγιοκοπήσεις. Μία με τον Μάρβιν από αριστερά και μία με τον Μαζικό από δεξιά. Δυστυχώς δεν καταφέραμε να σκοράρουμε, αλλά η μεγάλη ευκαιρία για μας ήταν το πέναλτι, εφόσον μπορούσαμε να πετύχουμε εκείνη την ώρα τον γκολ και ο Αντρέ ένιωσε καλά, γι' αυτό και πήρε την μπάλα και να το χτυπήσει, να το εκτελέσει αυτός. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Αν γινόταν το 1-0, θα μιλούσαμε τώρα για ένα εντελώς διαφορετικό παιχνίδι. Δεν τα καταφέραμε, σηκώνουμε το κεφάλι μας, συνεχίζουμε. Έχει δρόμο το πρωτάθλημα. Αυτός ο στόχος τώρα μας απομένει. Και να πω και πάλι ένα συγγνώμη στον κόσμο που τους στεναχωρήσαμε ξανά. Ευχαριστώ.